Τελεί ο Καραπιάλης στο χώρο που κινούνται Βαΐτσης και Προτασό. Προσπαθεί ο Ουκρανός, πρόλαβε όμως να διώξει σε κόρνερ ο Αδάμ. Τρίτο λεπτό, Σαββίδης στην εκτέλεση του κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Γίνεται κεφαλιά και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Είναι γκολ από τον Τσαλουχίδη, καθώς δεν μπόρεσε πάνω από τη γραμμή να βγάλει την μπάλα ο Σταματίου. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός προηγείται μέσα στο Βόλο του συνονόματού του με 1-0 μόλις το τρίτο λεπτό. Σαββίδης και Καλατζής έπαιξαν ωραία το 1-2. Μπαίνει μέσα ο Καλατζής, θα κάνει την παλιά για τον Πρωτασόφ και η καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να διπλασιάσει τα τέρματά του πριν από το δεκάλεπτο. Του πατάει την μπάλα ωραία ο Βασιλάκος, Σερέτης καθυστερεί όμως, τώρα ανοίγει για τον Κρίστοβιτς. Θα κοπεί το σούτ από το Σερέτη, πέφτει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και παραχωρεί κόρνερ. Κόρνερ, ο Μάνδαλος γεμίζει, ο Καραταΐδης είναι αυτός που θα κόψει. Πάλι ο Σερέτης, να το σούτ. Την μπάλα μόλις out, ο Ολυμπιακός Βόλου μέσα σε μισό λεπτό κάνει δύο καλές ευκαιρίες. Άλλαξε με το Βαΐτσι και τώρα είναι ο Μαυρομάτης. Προτασόφ και Μαυρομάτης, μπαίνει μόνος ο Σωτήρης Μαυρομάτης, αλλά σουτάρει ψηλά. Καλόγυρος. Ωραία παλιά για τον Κρίστοβιτς που είναι μόνος του. Κάνει τη σέντρα ο Κρίστοβιτς, κεφαλιά και μπάλα στα δίχτυα. Ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός Βόλου με την κεφαλιά του Κόφα, του παίκτη που έχει αποκτηθεί από την άλλη ομάδα της περιοχής, την Νίκη Βόλου. Και έτσι λοιπόν, στο 13ο λεπτό της επανάληψης, Ολυμπιακός Βόλου, Ολυμπιακός Πειραιά, 1-1. Καλατζής με τον Μαυροδήμο. Χάνει την μπάλα ο Μητσογιάννης, για να δούμε ο Σαββίδης θα δώσει για τον Χατζίδη και αυτός θα κλωτσίσει τη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να εξασφαλίσει στα σίγουρα την πρόκριση στο 20ο λεπτό της επανάληψης. Καραπιάλης. Δεν μπορεί να περάσει ο Τσαλουχίδης. Ο Ολυμπιακός πιέζει για να πετύχει το δεύτερο γκολ, μπαλιά του Καραπιάλη. Ο Βαΐτσης κάνει λάθος. Καλατζής. Σέντρα σουτ και γκολ από τον Κρις Καλατζή. Από την αγαπημένη του θέση, από τα αριστερά σούταρα ο Κρις Καλατζής, ο Ολυμπιακός του Πειραιά προηγείται μέσα στο Βόλο με 2-1 και ουσιαστικά εξασφαλίζει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδας. Λιτόφτσενκο. Σέντρα από το Λιτόφτσενκο. Προσπαθεί για την κεφαλιά ο Καλατζής που μετά τον γκολ παίζει το ίδιο επιθετικά. Λέει το κόρε με πολύ φάλτσο από το Σαββίδη, θα γίνει κεφαλιά, καλή κεφαλιά του Καλατζή που είναι ο πρωταγωνιστής επιθετικά του Ολυμπιακού, όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο. Δεν υπήρχε καμία επαφή και με κανέναν παράγοντα του Ολυμπιακού σχετικά με αυτό το θέμα, γιατί θέλω να πιστεύω, το ξέρω ορισμένοι, υπήρξε ξεκάθαρο σε αυτού του είδους τη σχέση μου σε όλη μου την καριέρα. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι δεν έχω δει τελευταία τον Ολυμπιακό σε ολόκληρο παιχνίδι να παίζει ποδόσφαιρο. Τώρα. Αυτό που λες, ναι, συμβαίνει σαφώς σε μια αλλαγή προπονητού, υπάρχει μια άλλη διάθεση κάποιων παικτών, αλλά στο ποδόσφαιρο μετράει το τι πραγματικά μπορείς να κάνεις. Όταν δεν παίζεις ποδόσφαιρο γιατί δεν έχεις διάθεση, είναι βέβαιο ότι όταν έχεις διάθεση θα παίξεις. Οι πραγματικές σου δυνατότητες μπορούν να φανούν όταν όλα είναι καλά. Δεν μπορεί να γίνει από ένα παίκτη που δεν ξέρει να παίξει ποδόσφαιρο, να παίξει ποδόσφαιρο επειδή άλλαξε ο προπονητής. Αυτό. Ασφαλώς και εγώ θα ξεκαθαρίσω τη θέση μου, δεν είναι δυνατόν να μείνω στον πάγο του Ολυμπιακού, αλλά δεν νομίζω ότι εκφράζω.